Λοιπόν, γνωρίζαμε ότι στην πρώτη θέση επικεφαλής είναι ο κύριος Βασίλης Βασιλικός. Στη δεύτερη είχε κλειδώσει η Έφη Αχτσιόγλου. Στην τρίτη κλείδωσε χωρίς να μας εκπλήξει ο γραμματέας του κόμματος Πάνος Κουρλέτης. Και στην τέταρτη, που είναι η πιθανή εκλόγιμη, είναι η μεγάλη έκπληξη, είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Να θυμίσουμε ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες αυτό που διέρεε ως κλίμα είναι ότι θα επιλεγεί ένα πρόσωπο από την Προοδευτική Συμμαχία, όπως ενδεχομένως ο κ. Χατζησοκράτης, ακόμη και ο Φώτης Κουβέλης, για να σηματοδοτήσει ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το άνοιγμα στην κεντροαριστερά. Τελικώς, όχι μόνον δεν βρίσκονται καν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται και στις λίστες των υποψηφίων του κόμματος κανείς εκ των δύο. Αντιθέτως, για την πέμπτη θέση, η οποία θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι εκλόγιμη, και όταν λέω υπό προϋποθέσεις εννοώ ο κύριος να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο κύριος Βασιλικός εν ευθέτω χρόνο θα παραιτηθεί και συνεπώς... Θα μπει ένας επιλαχών, λοιπόν, ο επόμενος αμέσως, ακριβώς. Είναι η κυρία Ανδρικοπούλου Σακοράφα Εκατερίνη, οικονομολόγος, και έχει τοποθετηθεί από τους οικολόγους. Δηλαδή, οι οικολόγοι κέρδισαν στη μάχη του επικρατείας την Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις, Γιάννη, είναι απολύτως συμβολικές. Διότι να τις πούμε όμως κιόλας για να είμαστε σωστοί. Στην τελευταία τιμητική θέση είναι η συγγραφέας η κυρία Γαλανάκη Ρέα. Μάλιστα, κυρία Γαλανάκη Κούβελα Ρέα, σωστά, ναι. Και στις ενδιάμεσες είναι ο Παναγιώτης Παναγιώτου, είναι η υποψηφιότητα που συμβολικά έχει τοποθετηθεί και παραπέμπει στις γέφυρες και την Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η κυρία Καλλιόπη Μοσκόφ, ψυχίατρος. Είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος, το γνωρίζαμε ότι ο Νάσος Ηλιόπουλος θα τοποθετηθεί σε μία μη εκλόγιμη θέση για λόγους συμβολικούς. Mm-hmm. Είναι η κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα, η πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος Καλδάρας, μουσικός. Και ο Χριστόφορος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι το δεξί χέρι του Ευκλήδη Τσακαλώτου εσωκομματικά. Δηλαδή είναι, είναι παρά το Ευκλήδη Τσακαλώτου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των 53. Μάλιστα. Νίκη Ζορμπάς, ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα...